Ο ονόματος της Ασημίνας από το MasterChef. Την Ασημίνα την ξέρω γύρω στα 4-5 χρόνια. Είναι το δεύτερο βίντεο κλιπ που παίζει δικό μου. Α, πολύ ωραία. Το πρώτο είναι πιο παλιό, δεν την ξέρατε τότε. Δεν είχε πάει στο MasterChef, είναι το 2016. Σε ένα άλλο κλιπ και πιστεύω λόγω ότι τέριαζε η εμφάνισή της για αυτό που ήθελα να κάνω και ότι θα βοηθήσω πολύ περισσότερο με το όνομά της να ακουστεί αυτό που θέλω να περάσουμε το μήνυμα. Πώς την είδες την Ασημίνα στο MasterChef? Είναι η ίδια, δεν ήταν διαφορετική, δεν την ξέρω από πριν. Ήταν η Ασημίνα που ήξερα, δεν μου έκανε κάποια εντύπωση. Όταν της πρότεινες ότι θα κάνουμε αυτό το βίντεο κλιπ, εκείνη πώς αντέδρασε, σου είπα αμέσως το ναι ή το σκέφτηκε? Παρόλο που είχε ένα διαφημιστικό να κάνει την ίδια μέρα, πιέστηκε πάρα πολύ για να έρθει, γιατί ήθελε πολύ να το κάνει. Θεωρείς ότι αδικήθηκε μέσα από το MasterChef, έπρεπε να καθίσει λίγο παραπάνω? Πιστεύω θα μπορούσε να πάει παραπάνω, αλλά για κάποιο λόγο κερδίζουν οι άντρες. Εκτός από τον παραγωγό του βίντεο κλιπ, μας μίλησε και ο σκηνοθέτης του βίντεο, Δημήτρης Βλάχος, για τη συνεργασία με την Ασημίνα, αλλά και για το αν υπήρχαν απαιτήσεις κατά τη διάρκεια του γυρίσματος. Ποιο κομμάτι ήταν αυτό που σε δυσκόλεψε ιδιαίτερα στο να γυριστεί το βίντεο κλιπ αυτό? Αλλάξαμε διάφορα πράγματα, καταλήξαμε στην Ασημίνα, όπως είδαμε και στο βίντεο κλιπ. Πιστεύω το μεγαλύτερο πρόβλημα στο συγκεκριμένο ήταν ότι δεν είχαμε πολύ χρόνο. Η κοπέλα είχε δουλειές ακριβώς, δηλαδή ήρθε καπάκια μετά από ένα γύρισμα. Πώς την είδες την Ασημίνα έτσι, στο act, να το πούμε έτσι? Εντάξει, γενικά δεν μπορούσα να έχω μεγάλες απαιτήσεις από έναν άνθρωπο που δεν είναι επαγγελματίας. Δεν είναι επαγγελματίας ηθοποιός φυσικά, γιατί οι επαγγελματίες όλοι δεν μπορούσαν να ήταν και στον χρόνο και στον υπόλοιπο. Ήταν πολύ ευχάριστη και πολύ συνεργάσιμη και της έλεγα, ξέρω εγώ, δεν θέλω να μαγκώσει το φακό. Και μου λέει, εγώ να μαγκώσει το φακό. Η μόνη της απέτηση εντός εισαγωγικών ήταν ο περιορισμός χρόνου της. Δηλαδή ότι θα έρθει μετά από μια συγκεκριμένη ώρα για το γύρισμα. Κατά τα άλλα ήταν όχι, ήταν πολύ. Πώς να το πω, πολύ συνεργάσιμη και πάρα πολύ ανοιχτή σε ό,τι και να της έλεγα. Άμα είχαμε παραπάνω χρόνο θα ήταν και πολύ καλύτερο το πώς θα έβγαινε αυτό στο φακό, γιατί είχα πει ότι θα είναι πολύ μεγάλο βάρος αυτό στο κομμάτι των ηθοποιών. Μάλιστα, για να πούμε ότι και αυτό το βίντεο κλιπ πραγματεύεται από ό,τι είδαμε τη βία απέναντι στις γυναίκες. Έχει σήμερα υπάρχει ένα τέτοιο περίεργο κλίμα στην εκπομπή. Δεν ξέρω, είναι η εκπομπή, είναι η περίοδος, μία η Λιάννα Παπαγεωργίου που έζησε την απαγωγή και μετά τον ξυλοδαρμό. Μετά η Billie Joe που φυσικά είναι πολύ πιο σοβαρό γιατί είναι πραγματικότητα και τώρα αυτό η Ασημίνα που επίσης δέχεται τέτοιου είδους βία. Και ο κολλητός του Κωνσταντίνου Βασάλου για να το ελαφρύνουμε το δεν είναι κολλητός μου, αστειευόμουν πριν, τον ξέρω τον άνθρωπο. Επειδή όλοι ψαρώσαμε, μας τρολάρει, δεν γνωρίζεται. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο, ναι. Να το πεις, γιατί μπορεί να γίνετε φίλοι τώρα. Μπορεί, γιατί όχι. Είναι έναυσμα αυτό σε μεγάλες φιλίες, όπως και σε μεγάλες σχέσεις. Εγώ είμαι ανοιχτός, δηλαδή δεν έχουμε φίλους. Και είδες, τελικά μέσα από τέτοιου τύπου σοου ανοίγουν πόρτες, όπως εσύ από το Survivor, να η Ασημίνα τώρα σε βίντεο κλιπ, σε διαφημιστή.